Γι' αυτό εμείς εδώ από την πλατεία Αγίου Γεωργίου σας καλούμε σε έναν ανέντοτο αγώνα μέχρι τη νίκη, μέχρι την τελική νίκη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας σε αυτόν τον τόπο. Πριν ανέβω στο βήμα. Πριν ανέβω στο βήμα, άκουσα την προτροπή από έναν μεσήλικα πιο δυναμικά, πείτε τα πιο καθαρά. Φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάντρας, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο μήνυμα από αυτό που θέλουμε να δώσουμε στη σημερινή συγκέντρωση. Από εδώ, από την Πάντρα, από την πόλη της δημοκρατικής αντίστασης και ανάτασης, στέλνουμε ένα και μόνο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Μνημόνια και δημοκρατία δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ένα είναι το δίλημα που έχουμε μπροστά μας. Ή που θα επικρατήσει η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, ή που οι δανειστές για την επόμενη 20ετία θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε μια αποικία χρέους. Ένα είναι το δίλημα που έχουμε μπροστά μας. Μνημόνια ή δημοκρατία. Και για μας η απάντηση είναι απλή. Ήρθε η ώρα να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Ήρθε η ώρα η κοινωνία να ορθώσει ανάστημα και να μιλήσει ο κάθε δημοκρατικός πολίτης. Και θέλω να είμαι όσο πιο ξεκάθαρος γίνεται απέναντί σας. Η τρικομματική κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου με ψέματα και τρομοκρατία στον ελληνικό λαό. Θυμηθείτε τι είπανε τότε. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, είπανε, και θα χάσετε τις δουλειές σας. Και έχει φτάσει η ανεργία στο 30% και για τους νέους στους 60%, αλλά κυβερνάνε αυτοί που απειλήσαν τον λαό. Θα κινδυνεύσουν οι καταθέσεις αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν. Και πλέον μετά την Κύπρο όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι ασφαλείς οι καταθέσεις στις τράπεζες που έχουν πια σαπίσει. Είναι νεκροζώντα οι οργανισμοί. Μας είπαν θα φύγουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και φεύγουν η μία μετά την άλλη αφήνοντας τον δρόμο τους εργαζόμενους. Αλλά κυβερνάνε αυτοί. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα απειλή. Θα κινδυνεύσουν με πληστηριασμούς αν τους αφήσουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε. Θα κινδυνεύσουν τα σπίτια όλων.